Με γραπτές οδηγίες μεγάλωνε σε δωμάτιο του σπιτιού του τα χασισόδεντρα που καλλιεργούσε με τη μέθοδο της υδροπονίας ένας 35χρονος στις Γούβες. Όπως απέδειξε η έφοδος των αστυνομικών, είχε κατασκευάσει δύο ειδικούς θαλάμους ώστε να διαμορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον και τα 31 δεντρίλια να θεριέψουν μέσα στις γλάστρες, φτάνοντας σε ύψος το 1 μέτρο. Η μέθοδος της υδροπονίας γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη διάδοση στις τάξεις και των ντόπιων χασισοκαλλιεργητών που επιχειρούν με τον τρόπο αυτό αφενός να έχουν παραγωγή το χειμώνα, αφετέρου να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, αφού τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις από αέρος με τα ελικόπτερα της Ελλάς έχουν επιφέρει σοβαρά πλήγματα στη δράση τους. Η χασισοφυτεία δωματίου κάθε άλλο παρά ερασιτεχνισμό πρόδιδε στους αστυνομικούς του ΤΑΕ Ηρακλείου που έφτασαν στα ίχνη ενός 35χρονου αξιοποιώντας πληροφορίες για τη δράση του. Οι θάλαμοι διέθεταν λαμπτήρες, αυτόματο σύστημα εξαερισμού και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου υγρασίας και θερμοκρασίας. Επιπλέον βρέθηκαν φυλάδια με οδηγίες για την καλλιέργεια των δεντριλίων αλλά και πληθώρα φυτοσκευασμάτων που βοηθούσαν στην πρόωρη ανάπτυξη των δεντριλίων, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν φτάσει το 1 μέτρο. Υδροπονικές καλλιέργειες κάναβης εντοπίζονται από την αστυνομία σε όλη την Ελλάδα, ενώ εντύπωση προκαλεί ότι τα μεγέθη τους πολλαπλασιάζονται. Οι δράστες αντλούν τεχνογνωσία από το διαδίκτυο, ενώ διαθέτουν πλέον και ανάλογη εμπειρία, πολλαπλασιάζοντας τις αποδόσεις των καλλιεργητών, όπως φαίνεται από τα βίντεο που καταγράφουν οι ίδιοι αστυνομικοί στις εφόδους που πραγματοποιούν. Στην περίπτωση που εξίχνιασαν χθες το ΤΑΕ Ηρακλείου και το τμήμα Χερσονήσου, εκτός από τα 31 δεντρίλια και τον εξοπλισμό κατασχέθηκαν επιπλέον 15,5 γραμμάρια χασίς που φαίνεται να αποτελούν την έναρξη της οδειάς του 35χρονου.